Δημητρίου. Και εγώ είναι η Νάντια Μαρκαντώνη, όπως έχουμε ήδη πει. Δουλεύουμε ως front-end developers για το προϊόν του Circuit και μαζί θα μιλήσουμε σήμερα για, για την προσβασιμότητα και θα σας μεταφέρουμε την εμπειρία μας πώς καταφέραμε να μετατρέψουμε, να προσαρμόσουμε το Circuit ώστε να είναι προσβάσιμο. Όμως, τι είναι προσβασιμότητα? Με τον όρο προσβασιμότητα αναφερόμαστε στην πρακτική να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε εμπόδιο αποτρέπει ένα άτομο με ειδικές ανάγκες να έχει είτε πρόσβαση είτε να αλληλεπιδρά με μία ιστοσελίδα ή με μία web εφαρμογή. Δύο βασικές παράμετροι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι πώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πληροφορίες και κατά πόσο οι εφαρμογές που φτιάχνουμε υποστηρίζουν αυτές τις βοηθητικές λειτουργίες. Όταν λέμε άτομα με ειδικές ανάγκες, αναφερόμαστε στα άτομα που μπορεί να έχουν είτε προβλήματα όρασης, προβλήματα ακοής, άνθρωποι που μπορεί να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το ποντίκι, ακόμη και άνθρωποι που μπορεί να έχουν κάποιες μαθησιακές δυσκολίες ή άνθρωποι τρίτης ηλικίας, που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά μέσα. Ας δούμε όμως κάποια νούμερα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι γνωστό σε πολλούς από εμάς ότι 15-20% του πληθυσμού κάθε χώρας αποτελείται από άτομα με ειδικές ανάγκες. Παγκοσμίως, υπολογίζεται τουλάχιστον 650 εκατομμύρια τα άτομα με ειδικές ανάγκες, εκ των οποίων 285 είναι άτομα που έχουν πρόβλημα με την όρασή τους. Όπως αντιλαμβάνεστε, το να κάνετε την ιστοσελίδα σας ή την εφαρμογή σας προσβάσιμη, θα σας βοηθήσει να διευρύνετε τη βάση των χρηστών σας και να βοηθείτε και σε άλλους τύπους χρηστών. Εμείς θα επικεντρωθούμε σε αυτή την παρουσίαση, κυρίως στα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης και αυτοί οι άνθρωποι βασίζονται πάρα πολύ σε βοηθητικές τεχνολογίες όπως προαναφέραμε και αυτές οι βοηθητικές τεχνολογίες αποτελούνται από screen readers, είναι εργαλεία τα οποία βοηθούν να μεταφέρουν ηχητικά σε έναν άνθρωπο με προβλήματα όρασης όλο το περιεχόμενο που μπορεί να υπάρχει εκείνη τη στιγμή στην οθόνη του υπολογιστή του. Άνθρωποι που έχουν περιορισμένη ορατότητα ή προβλήματα περιορισμένης όρασης βασίζονται σε magnifiers της οθόνης, είναι εργαλεία που μπορείς να επικεντρωθείς σε ένα κομμάτι της εφαρμογής σου και να το μεγενθύνεις. Τους βοηθάει να βλέπουν πιο ευκρινώς κάποια πράγματα. Και όπως φαντάζεστε, αυτοί οι άνθρωποι βασίζονται πάρα πολύ σε συστήματα που αξιοποιούν τη μέθοδο Braille και σε συστήματα που αξιοποιούν το κείμενο σε φωνή ή τη φωνή σε κείμενο. Ωραία όλα αυτά, αλλά καιρός να δούμε και ένα demo. Ωραία. Θα προσπαθήσουμε τώρα να ανοίξουμε τον screen reader. Για την παρουσίαση μας θα χρησιμοποιήσουμε το JAWS. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά εργαλεία, θα μιλήσουμε και αργότερα για αυτά. Το JAWS δεν είναι ένα free λογισμικό. Ο NVDA είναι μια πρώτη version του JAWS, το οποίο όμως είναι διαθέσιμο free και το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Καταρχήν βλέπετε ότι με το που πας να ανοίξεις το JAWS σου αλλάζει τα γραφικά της οθόνης, τα προσαρμόζει. Μου βγάζει και μήνυμα να το κάνω update. Ωραία. Κάνω μιου τον υπολογιστή. JAWS. Μας βγάζει εδώ. Είδατε ότι με το που τον άνοιξα, οτιδήποτε είχα εκείνη τη στιγμή άρχισε να το διαβάζει. Έστω ότι πάμε να ανοίξουμε ένα site. Enter and search far ahead. www.wank. Enter. Selected. www.bbc.co.uk. bbc.homeread-only. http://www.bbc.co.uk/bbc-homepage. Page has one frame, 8 regions, 77 heads and 186 links. Will Trump empower vaccine-skeptic parents? Health. bbc-homepage banner. Visited link traffic. BBC. Όπως βλέπετε, αρχίζει και διαβάζει τα πάντα με το που φορτώνεις τη σελίδα σου. Αρχίζει και σου λέει από το URL μέχρι και τη δομή της σελίδας. Εγώ τώρα πάτησα το Control, που είναι ένα shortcut για τον JAWS για να σταματήσει να διαβάζει τα πάντα. Θα χρησιμοποιήσουμε τώρα πιο αναλυτικά το Circuit για το παράδειγμά μας. Έστω ότι είμαστε εδώ και έστω ότι θέλουμε να πληγηθούμε στο green μέρος της εφαρμογής.
Αυτό θα το κάνουμε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα. Για το demo θα χρησιμοποιήσω το tab και θα δείτε ότι με το που είσαι κάπου, εγώ τώρα πάτησα το ποντίκι μου εδώ για να δώσω ένα σημείο, θα πάει στο πρώτο focusable element. Ωραία. Circuit application, header banner region 750 APM 4/11/2017. Skip to main content at the selected conversation link. Θα μιλήσουμε αργότερα για αυτή την τεχνική. Tab. Navigation region 750 APM 4/11/2017. Options for status and news notifications. Button. Οπότε, όπως βλέπετε, μας έκανε focus στο σημείο που βρισκόμαστε. Έχουμε χρησιμοποιήσει το default outline property του browser, θα μιλήσουμε και γι' αυτό αργότερα, και μας λέει για τι element πρόκειται, ότι είναι button. Πάμε στο επόμενο element. Tab. Change profile picture button. Ακόμη μια φορά ένα button. Tab. Christina Pupadimetria button menu. Press space to activate the menu, then navigate with arrow keys. Εδώ δεν έχουμε button, έχει αναγνωρίσει ότι είναι ένα μενού και μας προτρέπει να το ανοίξουμε πατώντας space και να επιλογηθούμε σε αυτό με τα βελάκια. Ας το δοκιμάσουμε. Space, expanded. Με το που το ανοίγουμε μας λέει και το state του drop-down, ότι είναι expanded. Ας χρησιμοποιήσουμε τώρα τα βελάκια να πάμε προς τα options. Menu, my profile. To move through items, press up or down arrow. Μας υπενθυμίζει πώς μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε με αυτό το element. Και αν πατήσω κι άλλο, Sales. Πηγαίνουμε εκεί. Θα το κάνω τώρα mute για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, οι άνθρωποι αυτοί βασίζονται στους screen readers, αλλά οι screen readers αυτό που κάνουν είναι οτιδήποτε ξεκίνησε τη στιγμή στην οθόνη σου, αρχίζουν κατευθείαν να σου λένε ποιο είναι το κείμενο και οτιδήποτε είναι contextual στο διαβάζουνε. Αν είναι η πρώτη στιγμή που φορτώνεις τη σελίδα σου, αρχίζουν να σου λένε δομικά στοιχεία για την περιοχή, για την εφαρμογή και το κάνουν το ίδιο ακόμη και αν έχεις και κάποιο πρόγραμμα ανοιχτό, ας πούμε το Office, που είναι accessible προϊόν. Οι άνθρωποι αυτοί βασίζονται πάρα πολύ στα πλήκτρα για να πληγηθούν. Είδαμε, για παράδειγμα, τα tabs και τα arrows. Και γενικά, αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι ο κάθε screen reader χρησιμοποιεί το δικό του συνδυασμό πλήκτρων για να μπορέσει να παρέχει περισσότερη πληροφορία. Αν πάμε τώρα πίσω στο παράδειγμα του circuit, υπάρχει ένας γρήγορος τρόπος για να δούμε όλα τα main regions της περιοχής. Πάμε εδώ. Θα πατήσω Insert Control R που είναι ο συνδυασμός των πλήκτων. Document regions, dialog, regions tree view, circuit application, header banner open, one item. To move through or expand items, use the arrow keys. Εδώ τώρα με αυτόν τον συνδυασμό ο χρήστης μπορεί να δει όλες τις βασικές περιοχές της εφαρμογής μας, header, footer, τα υπόλοιπα elements και να επιλογηθεί. Θα δούμε αργότερα πώς γεμίζεται αυτό το content. Οπότε, γενικά, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο κάθε screen reader υποστηρίζει το δικό του σύνολο από keystrokes και γενικά οι screen readers είναι εργαλεία που έχουν πάρα πολλές δυνατότητες και οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν είναι πολύ εξοικειωμένοι με αυτές τις δυνατότητες. Εμείς που είμαστε καινούριοι σε αυτόν τον κόσμο, στην αρχή πρέπει να μας φαίνονται λίγο περίεργα. Αλλά θα δείτε, ειδικά αν μιλήσετε με κάποιον που χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία, ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να τα χρησιμοποιήσει και να πληγηθεί. Όπως είπαμε, το βασικό στοιχείο είναι η πλοήγηση με πλήκτρα. Αυτό που πρέπει να έχουμε σαν αρχή στο μυαλό μας είναι ότι θα πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα σε χρήστες που δεν θέλουν, παραδείγματος χάρη advanced χρήστες, ή χρήστες που δεν μπορούν, ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το ποντίκι, αυτοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο ίδιο επίπεδο πληροφοριών στην εφαρμογή μας, όπως και ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί το ποντίκι. Το πώς το κάνουμε αυτό, υπάρχουν στάνταρς που μας το περιγράφουν. Γι' αυτά τα στάνταρς θα μας μιλήσει η Νάντια. Το παρακολουθείς. Ναι. Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες του accessibility, ανατρέξαμε στα standards για να μπορέσουμε να κάνουμε την εφαρμογή μας accessible. Το βασικό στάνταρ είναι WCAG. Είναι καταγεγραμμένο και προτείνεται από το W3C μαζί με όλα τα υπόλοιπα standards που μπορεί να υπάρχουν για HTML, CSS, ήδη γνωστά. Και συγκεκριμένα βασιζόμαστε στο 2 version του WCAG.
Το WCAG έχει 4 βασικές αρχές, τις οποίες βλέπουμε και πολύ συγκεκριμένα μας υπαγορεύει ότι το content και το περιεχόμενο γενικά της εφαρμογής μας μπορεί να αντιληφθεί, να το αντιληφθούν οι χρήστες οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα όρασης. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Φανταστείτε ένα site που είναι πλούσιο σε φωτογραφίες. Για έναν άνθρωπο που δεν έχει την όρασή του, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει σωστά για αυτόν αν δεν υπάρχουν τα σωστά alternative text που να περιγράφουν ουσιαστικά τι είναι η εικόνα που υπάρχει στο περιεχόμενο. Θα πρέπει επίσης η εφαρμογή και το περιεχόμενο να είναι εύχρηστη για τον χρήστη, να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Και όπως ήδη έχει πει η Χριστίνα, ουσιαστικά θα πρέπει όλη η λειτουργικότητα να είναι δυνατή μέσω μόνο του πληκτρολογίου. Ξεχνάμε το ποντίκι. Επίσης, θα πρέπει το περιεχόμενο να είναι κατανοητό. Σίγουρα, όταν απευθύνεσαι σε μία μερίδα ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν την εφαρμογή σου, θα πρέπει να είναι έτσι το περιεχόμενο διαμορφωμένο και πλούσιο, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν πράγματα που εμείς απλά με την όραση τα θεωρούμε δεδομένα. Επίσης, θα πρέπει να ακολουθούμε τα standards, πρέπει να είμαστε αυστηροί με αυτό. Και πιο συγκεκριμένα μπορούμε να δούμε ότι έχουμε 3 επίπεδα στα standards του WCAG με κύρια αποδεκτό και περισσότερο χρησιμοποιούμενο το επίπεδο των 2α. Οι εφαρμογές οι οποίες μπορεί να υποστηρίξουν τα 3α είναι πάρα πολύ λίγες, οπότε η περισσότερη ανάγκη είναι για την συμμόρφωση και χρήση του WA. Στο πλαίσιο των standards, λοιπόν, πέρα από τις 4 βασικές αρχές που ήδη είδαμε, πρέπει να αναφέρουμε το Accessible Rich Internet Application Suite, το οποίο επίσης παρέχεται από το W3C και είναι ουσιαστικά μία πλειάδα HTML attributes, τα οποία μας επιτρέπουν να εμπλουτίσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής μας και κυρίως σε επίπεδο HTML, έτσι ώστε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες στα μέσα που χρησιμοποιούν οι χρήστες οι οποίοι δεν έχουν την όρασή τους και συγκεκριμένα στους screen readers. Αλλά ας πάμε λίγο σε κάποιο παράδειγμα κώδικα για να καταλάβουμε τι σημαίνουν αυτά τα standards και πώς μας βοηθάνε. Πρακτικά, θα περάσουμε σε ένα παράδειγμα ενός κουμπιού. Όλοι ξέρουμε πώς μπορούμε να έχουμε ένα κουμπί στην εφαρμογή μας. Μπορούμε να δούμε στο δεύτερο μέρος τα accessible buttons, τον τρόπο με τον οποίο το κουμπί μας θα είναι διαθέσιμο ουσιαστικά στους screen readers και θα το αντιληφθούν. Πρέπει σίγουρα να είναι ή HTML element τύπου button, είτε να είναι ένα δομικό στοιχείο όπως τα divs, αλλά να έχουμε δηλώσει το role. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το role μπορεί να πάρει πολλές τιμές. Στην περίπτωση του button, θέλουμε να είναι button. Στην πρώτη περίπτωση, που βλέπουμε, έχουμε ένα div με μόνο μία on-click function, που θεωρητικά για τον χρήστη ο οποίος βλέπει μπορεί να λειτουργεί σαν button, με απλά κατάλληλα styles, δεν θα είναι accessible. Ο screen reader δεν θα το αναγνωρίσει, δεν θα το εμφανίσει στις λίστες των buttons που χρησιμοποιούν οι χρήστες και δεν θα έχει ουσία για τους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την εφαρμογή μας. Περνάμε όμως σε ένα πιο σύνθετο παράδειγμα, όπως το παράδειγμα των tabs. Οι περισσότεροι έχουμε χρησιμοποιήσει στις εφαρμογές μας το widget των tabs, είτε με δικές μας υλοποιήσεις, είτε χρησιμοποιώντας κάποιο framework, για να οργανώσουμε το περιεχόμενό μας. Τι γίνεται όμως όταν πρέπει να καλύψουμε το accessibility για τα tabs? Πώς πρέπει να πλοηγηθεί ένας χρήστης, τι actions μπορεί να κάνει από το πληκτρολόγιο για να το χρησιμοποιήσει κατάλληλα και σύμφωνα με το standard? Υπάρχουν οδηγίες για το πώς μπορούμε να κάνουμε accessible ένα widget όπως τα tabs. Πάω γρήγορα στη σελίδα του Bootstrap, όπου μας παρέχει ένα παράδειγμα. Από tabs. Μπορούμε να δούμε 3 tabs, home, profile and drop down, είναι τα headers των tabs και μπορούμε να πλοηγηθούμε σε αυτά τα headers χρησιμοποιώντας το tab button. Πατώντας tab θα μεταβώ στο profile. Πατώντας enter θα δω το content του tab. Όμως, είναι πραγματικά αυτό το widget accessible? Ως ένα βαθμό είναι, γιατί μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποια στοιχεία του με το πληκτρολόγιο μόνο. Αλλά σύμφωνα με το standard, μπορούμε να ανατρέξουμε και να δούμε ένα πιο πλήρες παράδειγμα όσον αφορά το keyboard navigation, των tabs. Βλέπουμε ένα παράδειγμα
Είμαι focus στο πρώτο header item των tabs και μπορώ απλά χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά τα arrow keys να μεταβώ σε όλα τα διαφορετικά headers των tabs. Κάτι το οποίο δεν είχα τη δυνατότητα να το κάνω στο προηγούμενο παράδειγμα και έτσι όπως έχει υλοποιήσει το Bootstrap τα tabs. Ακριβώς από κάτω από το παράδειγμα υπάρχουν και πληροφορίες σχετικά με το ποιο είναι το expected behavior ή η συμπεριφορά που περιμένουμε ως προς το navigation, ως προς την περιήγηση με μόνο πληκτρολόγιο. Άρα μπορούμε να δούμε πολύ συχνά χρησιμοποιούμενες βιβλιοθήκες ότι δεν έχουν φροντίσει όλα τους τα components να είναι accessible. Και αντίστοιχα μπορούμε να πάμε και στη δική μας εφαρμογή και να χρησιμοποιήσουμε το circuit και να δούμε και τα δικά μας tabs, τα οποία βασίζονταν... χρησιμοποιούν ουσιαστικά υλοποίηση από το Angular UI Bootstrap, της ίδιας κατηγορίας πάλι με το Bootstrap, γιατί και πάλι δεν ήταν accessible τα components. Εμείς χρειαστήκαμε να κάνουμε επιπλέον, να υλοποιήσουμε επιπλέον ό,τι χρειαζόμασταν, ειδικά ως προς το keyboard navigation. Ας κάνουμε λίγο όμως την πλοήγηση και στη δική μας εφαρμογή. Tab, main reader, tab, general tab selected. Αν παρατηρήσατε, το screen reader μας περιέγραψε σε ποιο tab βρισκόμαστε, μας είπε ότι είναι selected το general tab και μπορούμε να δούμε, βέβαια για εσάς μπορεί να είναι δύσκολο, πολύ αχνά ότι είναι και επισημασμένο με το αντίστοιχο outline. Φαίνεται πολύ καλά. Μπορούμε να πλοηγηθούμε σε επόμενα tabs με τα arrows. Notifications tab, to activate tab page, press spacebar. Μας λέει ότι για να το κάνουμε activate μπορούμε να το κάνουμε με το spacebar. Space, selected. Και στη συνέχεια μπορούμε να μεταβούμε και στο content μέσω του πληκτρολογίου. Γιατί αναφέρουμε τώρα και το δικό μας παράδειγμα. Μπορούμε πολύ εύκολα να δούμε... πρέπει να το κλείσουμε. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι για να μπορέσει ο screen reader να αντιληφθεί ότι υπάρχουν tabs στην εφαρμογή μας, πρέπει να το δηλώσουμε. Και για να το δηλώσουμε, πρέπει να δηλώσουμε τα κατάλληλα roles στην HTML, στα elements τα οποία ουσιαστικά μας απεικονίζουν τα tabs. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιούμε τα διάφορα area attributes. Μπορούμε να δούμε εδώ πέρα κάποια παραδείγματα στο slide μας και να δούμε για παράδειγμα ότι υπάρχει το role tab. Είναι εμπλουτισμένο το framework για το accessibility λοιπόν, που μας προτείνει το W3C με ιδιαίτερους ρόλους ανάλογα με αυτό που θέλουν να κάνουν τα widgets μας. Αν δεν το είχαμε χρησιμοποιήσει αυτό, δεν θα μπορούσε να μας πει και ο screen reader ότι πρόκειται για tabs. Επίσης, υπάρχουν τα states που είναι αντίστοιχα attributes που μπορούν να πάρουν παραδείγματος χάρη boolean τιμές και να κατανοήσουμε με αυτόν τον τρόπο, να κατανοήσει ο screen reader αν παραδείγματος χάρη το tab στο οποίο βρισκόμαστε είναι selected. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει το αντίστοιχο area selected property που χρησιμοποιούμε και ουσιαστικά του αλλάζουμε την τιμή, μία boolean τιμή ανάλογα με το action το οποίο κάνουμε. Βλέπετε εδώ πέρα μια γενικότερη λίστα από area, μπορείτε να ανατρέξετε στο standard και να δείτε όλες τις πληροφορίες για αυτά. Καλά όλα αυτά τα παραδείγματα, αλλά okay, αν κάποιος έχει μια ιστοσελίδα ή μια web εφαρμογή, τι μπορεί να κάνει να ξεκινήσει να την κάνει προσβάσιμη. Εδώ θα πούμε κάποια γενικά πράγματα, πώς πολύ εύκολα μπορεί να αρχίζει να δίνει content που θα αξιοποιηθεί από τους screen readers. Με τη χρήση των HTML semantics, των headings και αν χρησιμοποιήσουμε σωστά τα HTML elements, αμέσως μπορούμε να δώσουμε content που αξιοποιείται από τους screen readers. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί όπως είδαμε και στα παραδείγματα, αμέσως μπορούμε να δώσουμε δυνατότητα στους screen readers σε μία εφαρμογή να δείξει content. Αν εδώ πατήσω Insert Control, πατάω Insert Control B και εδώ βλέπω τη λίστα των buttons. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε είτε όπως είπε και η Νάντια κάποια HTML button elements, είτε γιατί έχουμε κάποια αντίθεση με το role button. Αν δούμε τα input fields, Insert Control E, βλέπουμε σε μία λίστα όλα τα input field της εφαρμογής. Νομίζω έχει, ναι. Αν δείτε το δεύτερο, λέει Unlabeled. Αυτό συμβαίνει γιατί εμείς δεν έχουμε φροντίσει να δώσουμε σωστό κείμενο που θα αξιοποιηθεί. Οπότε ο screen reader όταν δεν βρει μια πληροφορία, γιατί μπορεί να βρει απλά ένα input HTML element, θα το κάνει display με αυτόν τον τρόπο. Οπότε γενικά, αμέσως βλέπουμε
ότι με κάποιες απλές κινήσεις αρχίζουμε να κάνουμε κάπως προσβάσιμο το site μας. Εδώ μπορούμε να δούμε κάποια άλλα tips που τα συζητήσαμε και προηγουμένως. Το να βάλουμε alternative text σε ένα image, το να αναφέρουμε για τα input fields να έχουμε και το label element που χρησιμοποιείται. Κάτι πολύ σημαντικό, τα κείμενα όταν τα χρησιμοποιούμε στην εφαρμογή μας, αυτά πρέπει να έχουν ένα meaningful κείμενο. Δεν αρκεί να πεις click here ή press here, γιατί ένας άνθρωπος με προβλήματα όρεσης δεν θα αντιληφθεί πού θα οδηγηθεί. Εδώ το site αυτό πήγε, αυτό το URL πηγαίνει σε ένα site για πληροφορίες για την Αθήνα, οπότε είναι πιο περιγραφικό να πούμε visit Athens ή κάτι αντίστοιχο. Οπότε είναι γενικά σημαντικό και πώς περιγράφουμε κάποια πράγματα. Συνεχίζοντας, θα πάμε πάλι ξανά στο keyboard navigation, Νάντια. Ναι, έχουμε πει ότι χρησιμοποιούμε μόνο keyboard για την πλοήγησή μας στην εφαρμογή, για τις ανάγκες του accessibility. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να δώσουμε λίγο έμφαση στο tab index, το οποίο είναι ένα ακόμη HTML attribute, το οποίο χρησιμοποιείται ουσιαστικά για να εντάξει ένα HTML element στη διαδικασία του tab και της αλληλεπίδρασης με την εφαρμογή μέσω του πληκτρολογίου. Έχουμε πει ήδη ότι χρησιμοποιούμε πληκτρολόγιο και το tab για να κάνουμε την περιήγησή μας και διατρέχουμε την εφαρμογή από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά. Οποιοδήποτε element λοιπόν έχει, σε οποιοδήποτε element έχει οριστεί το tab index με τιμή 0, σημαίνει ότι το element θα πάρει focus και μπορούμε να σταματήσουμε σε αυτό. Διαφορετικά, κατά το keyboard navigation θα αγνοηθεί. Επίσης, θα αγνοηθεί αν του ορίσουμε μείον 1. Δεν θα μπορέσουμε να σταματήσουμε σε αυτό το element κατά τη διαδικασία του navigation. Υπάρχουν και συγκεκριμένες και θετικές τιμές που μπορεί να πάρει το property αυτό, αλλά δεν συνίσταται γιατί κάνουμε πολύ custom την εφαρμογή μας και πρέπει να προσέχουμε πολύ με ποια σειρά εμφανίζουμε τα πράγματα και με ποια σειρά μπορούμε να τα κάνουμε ουσιαστικά να περάσουμε σε αυτά με το keyboard. Συνήθως πρέπει να δίνουμε την ίδια εμπειρία και στον άνθρωπο που μπορεί να δει και στον άνθρωπο ο οποίος έχει μειωμένη όραση ή δεν βλέπει. Το tab index με θετικές τιμές αυτό μπορεί να το αλλοιώσει. Θα μιλήσουμε για το bypass block, μια τεχνική που χρησιμοποιείται στο accessibility και ας το δούμε καλύτερα με παράδειγμα. home-canada.carby.only https://www.canada.com/share.html. Βρισκόμαστε στο site το κυβερνητικό του Καναδά, της κυβέρνησης του Καναδά. Complementary region. Tap for colon, don't delay. File your text return today. Tap panel. Don't delay. Banner region. Language selection head tab. Skip to main content. Αφού μας περιέγραψε διάφορα πράγματα ο screen reader, εμείς χρησιμοποιήσαμε το πληκτρολόγιο για να κάνουμε το πρώτο tab στην εφαρμογή μας. Μπορείτε να δείτε ότι εμφανίστηκε στο πάνω μέρος του site το link που αναφέρεται ως skip to main content. Αυτό το link εμφανίστηκε με το πάτη στο πρώτο tab, όπως είπα, στην εφαρμογή και είναι διαθέσιμο στους χρήστες ουσιαστικά, όσους έχουν ξανεπισκεφθεί την εφαρμογή και κυρίως άτομα που χρήζουν της αντιμετώπισης του accessibility, ουσιαστικά πατώντας αυτό το link δεν θα χρειαστεί να διατρέξω με το keyboard όλη τη δομή της HTML, αλλά θα βρεθώ κατευθείαν πατώντας το Enter στο κυρίως περιεχόμενο. Heading level 1 welcome to Canada.com. Page has 11 regions, 25 pegs and 37 links. Welcome. Μας περιγράφει πάλι όλη τη δομή της σελίδας, μας έκανε navigate ουσιαστικά στο κυρίως content και μας το περιέγραψε. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τους χρήστες που δεν βλέπουν. Όπως είπαμε, θα προσπεράζουν content το οποίο επαναλαμβάνεται στην εφαρμογή μας. Και ειδικά να το χρησιμοποιούν σε καθημερινή ή σε συχνότητα, τέλος πάντων. Ας τον κλείσω πάλι το screen reader. Αν παρατηρήσατε, αυτό το link που εμφανίστηκε στη σελίδα ήταν αρχικά κρυφό. Δεν το βλέπαμε. Το είδαμε μόνο κατά το πρώτο tab. Αυτό συνήθως γίνεται με κάποια τεχνική CSS που πολύ απλά το κρύβουμε. Δεν το κρύβουμε με display none, που πολλοί μπορεί να σκεφτούν.
πρέπει να υπάρχει το DOM και μπορούμε να το κρύψουμε με το set των CSS rules που βλέπετε στην οθόνη μας. Και το κρύβουμε γιατί αρχικά δεν θέλουμε να το δούμε και δεν θέλουν να το δουν όλοι οι χρήστες. Πέραν όμως από αυτό το link που είδαμε σαν παράδειγμα, το bypass blog, μπορεί να υπάρχουν και άλλα στοιχεία της ιστοσελίδας μας, της εφαρμογής μας, που δεν θέλουμε να είναι ορατά, αλλά πρέπει να είναι εκεί γιατί μας το υπαγορεύει το standard. Ένα input field που βλέπουμε τώρα στο παράδειγμα του κώδικα πρέπει να συνοδεύεται από ένα label element. Να συνοδεύεται και με ένα label element, το οποίο έχει ένα περιεχόμενο search, αλλά δεν πρέπει να εμφανίζεται στην οθόνη μας ενδεχομένως βάσει των οδηγιών των designers. Ένα τέτοιο παράδειγμα υπάρχει και στην εφαρμογή μας. Έχουμε ένα search input field, όπως περισσότεροι, αλλά δεν θέλουμε να βλέπουμε το label του, βλέπουμε απλά το placeholder και μας αρκεί. Ο screen reader και βάσει των standards, σύμφωνα με τα standards και το screen reader, χρειαζόμαστε να έχουμε το label και απλά το κρύβουμε. Θα ξαναναφέρουμε πάλι το keyboard navigation και το focus state. Όταν χρησιμοποιούμε το keyboard και πλοηγούμαστε στο site μας ή στην εφαρμογή μας, το element στο οποίο βρίσκεται κάθε φορά το focus πρέπει να είναι ευδιάκριτο. Και γι' αυτό συνίσταται ότι οι κανόνες εφαρμόζονται στο hover, δηλαδή στη χρήση του ποντικιού, συνίσταται να έχουμε τους ίδιους κανόνες στυλιστικά και για το focus state. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι αρκετά ορατό. Μπορούμε να δούμε στην εικόνα μας το επιπλέον CSS property που χρησιμοποιείται για αυτές τις ανάγκες και το αναφέραμε και λίγο νωρίτερα και είναι αυτό του... Outline. Το outline, το οποίο για κάθε browser, ο κάθε browser το υλοποιεί διαφορετικά και μπορούμε να δούμε απλά κάποια απόκληση στο χρώμα το οποίο περικλεί το περιεχόμενό μας. Είναι ένα είδος, κάτι σαν border. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό το property του outline καλό είναι να μην το κάνουμε reset, ουσιαστικά να διατηρούμε είτε τα styles που μας δίνουν οι browsers στη διάθεσή μας, είτε εμείς με την καθοδήγηση των designers, να έχουμε συγκεκριμένο τρόπο που θα το δείχνουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως για τους χρήστες που χρησιμοποιούν μόνο πληκτρολόγιο, η ύπαρξή του είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί με ένα γρήγορο και ευδιάκριτο τρόπο μπορούμε να δούμε πού βρισκόμαστε στην εφαρμογή. Να μας είναι ένα point of reference. Συνεχίζουμε, Χριστίνα. Μιλώντας για γραφική αναπαράσταση στην εφαρμογή, κατά τη σχεδίωση των προϊόντων μας, καλό είναι να λάβουμε και κάποιες άλλες παραμέτρους. Όπως είπαμε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μειωμένη όραση και αυτοί βασίζονται σε εργαλεία magnifiers για να μπορέσουν να κάνουν zoom σε συγκεκριμένο μέρος της εφαρμογής. Αν, παραδείγματος χάρη, εμείς χρησιμοποιούμε κάποιο image για να δείξουμε κάποια πληροφορία, ας πούμε για παράδειγμα αυτή τη φωτογραφία που περιλαμβάνει κείμενο, χρησιμοποιώντας ένα magnifier, μπορεί αυτό να γίνει pixelated και να μην είναι διάκριτο. Οπότε, γενικά, προτιμάμε scalable images και ένας εύκολος τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι με τα SVGs. Μία άλλη σημαντική κατηγορία που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κατά τη σχεδίαση είναι το color contrast. Έχουμε ένα textual element στην εφαρμογή μας, το οποίο βρίσκεται σε ένα background. Έχει σημασία τι χρώμα έχει το text και τι χρώμα έχει το background. Γιατί οι άνθρωποι που με μειωμένη όραση μπορεί να μην τους είναι αντιληπτό. Το τι contrast ratio επιτρέπεται για κάθε level του WCAG το περιγράφει το ίδιο το standard. Μπορείτε να το βρείτε, δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Μία άλλη παράμετρος που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι δεν βασιζόμαστε στη χρήση χρώματος για να διαχωρίσουμε συμπεριφορά. Δεν αρκεί να έχουμε ένα button κόκκινο που να σημαίνει ότι δεν συμφωνώ και ένα πράσινο που να λέει συμφωνώ. Γιατί κάποιος που δεν έχει δυνατότητα οπτικά να αντιληφθεί αυτή τη διαφορά, θα πρέπει να έχει την ίδια εμπειρία και να αντιληφθεί ότι αυτά τα δύο που πια κάνουν κάτι διαφορετικό. Οπότε γενικά αυτό που συνίσταται είναι να χρησιμοποιούμε προσοχή τη χρήση χρώματος για να διαχωρίσουμε κάποια συμπεριφορά. Όπως είδαμε, οι screen readers διαβάζουν κείμενο. Οπότε, σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά σε large scale εφαρμογές, θα δείτε ότι ορίζεται και το συγκεκριμένο tone of voice που χρησιμοποιούν οι screen readers. Έχουμε την τάση, εμείς όταν εμπλακόμαστε στο να κάνουμε τα site μας accessible,
επειδή για εμάς είναι ένας καινούριος κόσμος, να είμαστε πολύ περιγραφικοί. Οι άνθρωποι όμως που βασίζονται στους screen readers είναι πολύ εξοικειωμένοι και το να ακούνε πολύ μεγάλα κείμενα είναι πολύ κουραστικό. Οπότε θέλει μια ισορροπία. Θέλει να είμαστε σύντομοι, αλλά να είμαστε και περιγραφικοί. Πρέπει τα κείμενα που θα χρησιμοποιήσουμε για κάτι να είναι μοναδικά. Αν θέλουμε να περιγράψουμε κάτι που είναι μια αλληλεπίδραση με ένα κουμπί και μια αλληλεπίδραση με ένα URL, δεν χρησιμοποιούμε το ίδιο κείμενο. Να μπορεί να διαχωρίσει ένας άνθρωπος. Υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουμε να διαφοροποιήσουμε το τι δείχνουμε με το τι διαβάζει ο screen reader. Και πάλι το standard έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το area label για να το διαχωρίσουμε. Αν τώρα το site μας το έχουμε σε περισσότερες από μία γλώσσες, τότε θα πρέπει, αλλάζοντας ο χρήστης τη γλώσσα της εφαρμογής, να μπορεί και ο screen reader να κάνει το adapt. Γενικά, οι screen readers έχουν συγκεκριμένες γλώσσες και μεγάλη ποικιλία γλωσσών που υποστηρίζουν και μπορείς να επιλέξεις και το προφίλ της φωνής που θα ακούσεις. Ωστόσο, για να μπορέσει να το παίξει το κείμενο, ας πούμε, από τα αγγλικά στα γερμανικά, θα πρέπει και εσύ το κείμενο που δίνεις στον screen reader στο area label να είναι και αυτό να μετατρέπεται ανάλογα με τη γλώσσα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που να έχουμε υπόψη μας. Τέλος, μια άλλη σημαντική τεχνική είναι να έχουμε σελίδες με frequently asked questions. Μιλήσαμε για design θέματα, αν θα δείχνουμε ή όχι το focus, αν θα έχουμε το δικό μας focus, αν θα υποστηρίξουμε ή όχι το color contrast, μπορεί να θέλεις να το κάνεις κάτω από ένα επιπλέον setting. Κάποιες φορές μπορείς να έχεις μια επιπλέον σελίδα να περιγράφει τα extra settings που έχεις. Αυτά, ωραίος εδώ, αλλά αφού τα κάνουμε όλα αυτά, πώς τεστάρουμε, γιατί δεν έχουμε, θεωρητικά πες ότι δεν έχουμε license για το JAWS ή δεν μας είναι εύκολο να χρησιμοποιήσουμε το VDA. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία λοιπόν. Εμείς στο διάστημα αυτό που ασχολιόμαστε με το accessibility έχουμε χρησιμοποιήσει δύο Chrome extensions, αυτό του Chromevox που ουσιαστικά είναι και αυτός ένα screen reader. Με πολύ ευδιάκριτο τρόπο μας δείχνει το focus που είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο. Και επίσης τα Chrome Accessibility Tools μας δίνουν τις δυνατότητες να τρέξουμε κάποια audits γρήγορα στην εφαρμογή μας, να πάρουμε feedback για τις ελλείψεις που έχουμε, για το αν ακολουθούμε ή όχι το standard και συνεχώς να τα τρέχουμε και να βλέπουμε τη βελτίωση κατά τη διαδικασία του development. Κάτι άλλο που μας έχει φανεί πάρα πολύ χρήσιμο και βρήκαμε είναι τα bookmarklets. Ουσιαστικά είναι links τα οποία μπορούμε και τα εισάγουμε στα bookmarks του browser που χρησιμοποιούμε και αυτά μπορούν να αποδειχθούν εργαλεία. Αν πάμε παραδείγματος χάρη, ας δείξουμε πώς δουλεύουν τα bookmarklets. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο circuit. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε με screen reader, θα δείτε γιατί. Έχω bookmark που ονομάζεται landmark, το επιλέγω και βλέπουμε μια επισήμανση στη σελίδα μας στο application. Και ουσιαστικά αυτή η επισήμανση αναφέρεται στα κυρίως δομικά στοιχεία της εφαρμογής μας. Στοιχεία όπως μπορεί να αφορούν το navigation, να είναι headers, το main content, ή αντίστοιχα το complementary ή aside στη δεξιά μεριά. Με αυτόν τον τρόπο, πολύ γρήγορα, μπορούμε να δούμε αν έχουμε χρησιμοποιήσει ουσιαστικά HTML5 elements και αντίστοιχα με αυτά τα elements θα δουλέψει και ο screen reader, θα τα χρησιμοποιήσει. Οπότε, η αντίστοιχη αναπαράσταση για τις ανάγκες του screen reader με ένα quick keyboard shortcut είναι τα document regions. Πάλι εδώ πέρα θα δω τις ίδιες περιοχές. Αλλά αν δεν θέλω να χρησιμοποιώ διαρκώς το screen reader, μπορώ να επιβεβαιώνω με τη χρήση των bookmarklets ποια είναι οι βασικές περιοχές της εφαρμογής μας. Εκτός από αυτή την αντιστοίχηση των bookmarklets για τα landmarks και αντίστοιχα αυτό που βλέπουμε στο JAWS, η λίστα του JAWS, υπάρχουν και άλλα είδη bookmarklets για την επισήμανση άλλων δομικών στοιχείων της εφαρμογής. Στην παρουσίαση μπορείτε να βρείτε τρία links τα οποία έχουν μία πλειάδα από bookmarklets και μπορούν να σας φανούν χρήσιμα. Όπως είπαμε εξ αρχής, εμείς θέλαμε εδώ να μεταφέρουμε λίγο την εμπειρία μας στην προσπάθειά μας να κάνουμε το circuit προσβάσιμο και οι προκλήσεις που εμείς αντιμετωπίσαμε ήταν αρκετές. Καταρχήν, το βασικό θέμα ήταν ένα προϊόν που ήταν ήδη live, το χρησιμοποιούσαν οι χρήστες, οπότε το να το κάνουμε προσβάσιμο πρέπει να ανατρέξουμε στις αρχικές design decisions
και να δούμε αν θα πρέπει να τις προσαρμόσουμε με βάση τις νέες requirements. Όπως αναφέραμε, καταρχήν εμείς έχουμε χτίσει το circuit βασιζόμενοι στην Angular και χρησιμοποιούμε και το Bootstrap Lib, το κομμάτι της JavaScript, γιατί έχουν τα δικά μας styles. Όπως είδαμε, το Bootstrap δεν ήταν accessible, οπότε έπρεπε να κάνουμε adaptations του κώδικα για να μπορέσουμε να το κάνουμε accessible. Για ένα θέμα που δεν προλάβαμε να μιλήσουμε, γιατί ήταν περιορισμένος ο χρόνος, καταλαβαίνετε, μια εισαγωγική παρουσίαση, ήταν τα Navigation Traps. Τα Navigation Traps είναι περιοχές όπου πας με τα keyboard σου, αλλά παγιδεύεσαι σε αυτή την περιοχή και δεν είναι εύκολο να μεταβείς στην επόμενη περιοχή. Είναι κάτι που γενικά δεν το θέλουμε. Θέλουμε να είναι ελεύθερος ένας χρήστης που έχει προβλήματα όρασης να επιλεγηθεί στην εφαρμογή μας. Οι άλλες προκλήσεις που είχαμε αφορούσαν το design αυτό καθ' αυτό, κατά πόσο θα έπρεπε να υλοποιήσουμε δικό μας focus state, αν θα έπρεπε να υιοθετήσουμε για όλη την εφαρμογή τα ratio που προτείνει για το chrono contrast. Τελικά εμείς αποφασίσαμε να πάμε με την τακτική ότι έχουμε πλέον settings τα οποία ενεργοποιείς και σου δίνουν μια πιο πλούσια εμπειρία. Ένα κομμάτι που τώρα αρχίζουμε να εξετάζουμε είναι το κομμάτι automation. Αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας δεν αρκεί να κάνουμε μια φορά να τρέξουμε τη διαδικασία, να κάνουμε το site μας accessible και τελειώσαμε. Όσο έχεις ένα προϊόν που εμπλουτίζεται, παίρνουν features, θα πρέπει και αυτά να είναι προσβάσιμα, ώστε όλη η εφαρμογή και όλο το site να είναι προσβάσιμο. Εμείς εξετάζουμε στα πλαίσια αυτά του ongoing progress πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε το testing του accessibility automated. Με βάση την εμπειρία μας, εμείς αυτά που θα προτείνουμε σε εσάς που θέλετε σήμερα να ξεκινήσετε να εξετάζετε αυτό το χώρο, είναι ότι δείτε ποιες τεχνολογίες ή frameworks χρησιμοποιείτε. Κατά πόσο αυτά υποστηρίζουν το accessibility ή θα χρειαστεί να κάνετε adaptation σε αυτό. Και όσον αφορά αυτό, μη θεωρήσετε τίποτα ότι το ξέρετε. Ήταν με τα tabs. Πρέπει να πάτε στο στάνταρ να δείτε πώς το περιγράφει. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τα tabs έχει δύο flavors. Είναι το ένα που αν είναι απλά ιστοσελίδα με απλό content, με το που αλλάζει τα tabs, αλλάζει και το content. Αν όμως έχεις μια web εφαρμογή που μπορεί να φορτώνει φόρμες, τότε σου λέει OK, μπορείς να επιλογηθείς με arrows στα headers και όταν εσύ επιθυμήσεις να πατήσεις το κατάλληλο πλήκτρο ή το enter ή το spacebar για να φορτώσεις το content. Οπότε γενικά, πριν κάνετε οτιδήποτε, συμβουλευτείτε στο στάνταρ. Και καλό είναι να συμβουλευτούν και οι designers σας. Θα πρέπει να έχουν υπόψη τους όταν σχεδιάζουν πώς θα σχεδιάσω έχοντας υπόψη μου την προσβασιμότητα, πώς το interaction design θα υιοθετεί αυτά που προτείνει και το στάνταρ. Και όλα αυτά είναι τέλεια, αρκεί να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι υπάρχουν χρήστες εκεί έξω που θα τα χρησιμοποιήσουν πραγματικά. Και καλό θα ήταν να μπορέσουμε να πάρουμε feedback από τους ίδιους τους χρήστες. Πραγματικά είναι πολύ διαφορετικό να ακούς έναν άνθρωπο που χρησιμοποιεί την εφαρμογή σου και χρησιμοποιεί την Reader πώς αλληλεπιδρά με αυτά. Αυτά. Ελπίζουμε να σας φάνηκε ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Θα δείτε κάποια links με πληροφορίες περισσότερες στην εφαρμογή μας όταν τη διαθέσουμε. Και να σας ευχαριστώ για την ερώτηση.